984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένας ακόμη νεκρός στην άσφαλτο της Κρήτης. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του Γερανίου. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα με αποτέλεσμα ο 40χρονος ο οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων να εγκλωβιστεί στο οχήμά του με βαριά τραύματα. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε. Την ίδια ώρα μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου ο 73χρονος που μαζί με ένα ακόμη εργαζόμενο παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα χθες το πρωί στο χώρο του εργοταξίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην πηγή Ρεθύμνου. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάστασή του, με ανακοίνωση της ΙΓΕΣΕΕ τόνισε πως το ατύχημα είναι εργατικό και πως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Νέα μόνιμη μείωση του έμφυα κατά 13% ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε έκτακτο τηλεοπτικό του μήνυμα. Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 πολίτες θα πληρώνουν ακόμη μικρότερο έμφυα, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια απόφαση επωφελή για την οικονομία και δίκαιη για την κοινωνία που δέχεται πολιορκία από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις. Σε 10 δόσεις θα γίνονται οι πληρωμές του νέου μειωμένου έμφυα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών που εξειδίκευσε τις ανακοινώσεις. Απόφαση σταθμός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ελευθερία του τύπου με άρωμα Κρήτης. Η ηχηρή τελεσίδικη απόφαση καταδίκης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δικαίωσε την προδεκαετίας προσφυγή του εκδότη της εφημερίδας Νέα Κρήτη και ιδιοκτήτη του ομίλου της Κρήτη TV Αντώνη Δημητρίου. Αναγνώρισε κακοδικία των ελληνικών δικαστηρίων και παραβίαση των βασικών αρχών ελευθερίας της έκφρασης με βάση την ευρωπαϊκή νομολογία και υποχρέωσε το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει αποζημίωση για κατάσταση υλικής και ηθικής βλάβης. Κυρίως όμως δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό δεδικασμένο σε επίπεδο χώρας, με επίκεντρο τις υποθέσεις δίωξης κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων. Ξεπάγωσαν οι κρατήσεις με όλες τις παραμέτρους να δείχνουν ότι εκτός απροόπτου η επικείμενη σεζόν θα είναι εξαιρετικά καλή, προσεγγίζοντας τους αριθμούς του 2019. Σε αυτή τη φάση οι Άγγλοι δείχνουν ήδη ζωηρό ενδιαφέρον, ενώ συγκρατημένοι εμφανίζονται προς το παρόν οι Βορειοευρωπαίοι. Ερωτηματικό παραμένει τι μέλη γενέστε με τη ρωσική αγορά αλλά και την ουκρανική με φόντο τις εξελίξεις στα σύνορα των δύο χωρών. Στόχος των φορέων του τουρισμού, που προς το παρόν μοιάζει ρεαλιστικός, είναι η σεζόν να ανοίξει εγκαίρως τον Απρίλιο για το Καθολικό Πάσχα και η κίνηση να είναι μεγάλη μέσα στο Μάιο. Στον αντίποδα, σε μεγάλο αγκάθι όμως, αναδεικνύεται το θέμα των εργαζομένων, καθώς όλο ένα και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να εργαστούν στον τουρισμό. Ο προβληματισμός εντείνεται για το πώς θα καλυφθούν ανάγκες που, αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ντόμινο αλλαγών και στην Κρήτη στο πλαίσιο των κρίσεων από το Ανώτατο και Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των κρίσεων για το 2021. Μετά την προαγωγή του μέχρι πρότινος Γενικού Περιφερειακού Διοικητή Δημοσθένη Μπουντουράκη στο βαθμό του υποστράτηγου, τα ενία της διοίκησης των πυροσβεστικών δυνάμεων Κρήτης αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι πρότινος διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Γιώργος Τσικαλάς. Τελευταία έκκληση για την απογραφή του πληθυσμού απευθυνή προϊσταμένη της Στατιστικής Υπηρεσίας στον Ομό Ηρακλείου αλλά και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Με την άτυπη προθεσμία να εκπνέει την Παρασκευή, εκτιμάται πως μόνο στο Δήμο Ηρακλείου περίπου 6.000 πολίτες δεν έχουν ακόμη απογραφή. Έφτασαν λιώμενες αίθουσες για τη φιλοξενία των μαθητών του 7ου Δημοτικού Σχολείου στο Ηράκλειο, μαθητές του οποίου εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε 5 διαφορετικά σχολεία. Οι λιώμενες αίθουσες τοποθετήθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο, με τα μαθήματα να ξεκινούν μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Την ίδια ώρα, άμεσα, αναμένεται να ξεκινήσει μεγάλη εργολαβία για την αποκατάσταση των καταστροφών σε σχολεία της πόλης που δέχτηκαν πλήγμα από τον ισχυρό σεισμό του Σεπτεμβρίου. Σε νέα από τον υπόλοιπο κόσμο, 3 νεκροί από σφαίρες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα σε μια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 αστυνομικοί που φρόντιζαν την ασφάλεια μικρού ιδιωτικού πανεπιστημίου σκοτώθηκαν στη Βιρτζίνια, ενώ ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε από σφαίρες μπροστά σε σχολείο στη Μινεσότα. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα καλώδιο υψηλής τάσης έσπασε και έπεσε πάνω σε σπίτια και σε μια αγορά στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή της η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον Ουκρανικό λαό και καταδίκη στη Ρωσία. 984.
ο καιρός. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές, προβλέπει για σήμερα η ΕΜΗ στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, από τους 10 έως τους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.